Κόλαφος κατά του κατηγορουμένου για διενέργεια κατασκοπίας Αμερικανού πολίτη Πόλου Ήλαν ήταν ο δημόσιος κατήγορος στη δίκη που διεξάγεται στη Ρωσία. Ο εισαγγελέας απαιτεί να επιβληθεί ποινή κάθειρξης 18 ετών. Η υπεράσπιση επιμένει ότι πρέπει να υπάρξει αθωωτική απόφαση, καθώς όπως είπε ο συνήγορος, στο δικαστήριο προσκομίθησαν αποδεικτικά στοιχεία που πιστοποιούν την αθωότητα του Ήλαν. Ο Πόλου Ήλαν και η υπερασπιστική του γραμμή πιστεύουν ότι πρόκειται για προβοκάτσια και ότι υπήρξε ενθάρρυνση του εγκλήματος από κάποιον τον οποίο γνώριζε επί 10 χρόνια και είχε διασυνδέσεις με ειδικές υπηρεσίες. Όλες οι ενέργειες προέρχονταν από αυτόν και από τις υπηρεσίες. Ο Ήλαν, που έχει υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία στο σώμα των Αμερικανών πεζών αυτών, συνελήφθη στη Μόσχα στις 28 Δεκεμβρίου του 2018 με την κατηγορία της κατασκοπίας. Η ετιμιγορία του δικαστηρίου θα ανακοινωθεί στις 15 Ιουνίου.